Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, στην Κύπρο καταγράφηκαν περισσότερα από 2.000 νέα κρούσματα κορονοϊού, θέτοντα σε συναγερμό τι αρμόδιε υγειονομικέ υπηρεσίε. Ο Υπουργό Υγεία, Μιχάλη Χατζηπαντέλα συγκάλεσε για το απόγευμα τη Τετάρτη έκτακτη σύσκεψη με τα μέλη τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Κατά πληροφορίε, θα γίνει αξιολόγηση των δεδομένων, ενδεχομένω να προταθούν και μέτρα για τα οποία θα πρέπει να εξεταστεί πότε ακριβώ θα τεθούν σε εφαρμογή. Πάντω την Τρίτη καταγράφηκε ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ 2.241 περιστατικών COVID-19 χωρί να καταγραφούν θάνατοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία, το ποσοστό θετικότητα εκτοξεύτηκε για τα δεδομένα τη Κύπρου στο 2,29%. Συνολικά, 168 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 84 σε σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 80,96% των νοσηλευμένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. 15 ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντετικής θεραπείας. Από τους 84 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 27 είναι διασωληνωμένοι. Οι 8 νοσηλεύονται σε μονάδα εντετικής θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 49 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.